Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη βράδυ, 17 Νοεμβρίου του 2021. Καλησπέρα, Βαγγέλη. 48 χρόνια, Αντώνη. 48 χρόνια από την εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Σήμερα έγιναν ολισμένα ευτράπελα. Επειδή τα έδειξαν και τα κανάλια, κυρίες και κύριοι, εμείς απλά θα πούμε 2-3 πραγματάκια και θα βάλουμε και τη δήλωση της Ελληνικής Δύσης για του Προέδρου της, η οποία σηματοδοτεί, Βαγγέλη, κάτι. Το χθες και το σήμερα είναι πάρα πολύ κοντά. Μάλλον επικαιροποιημένο το χθες βγαίνει ακριβώς στο σήμερα. Τα προβλήματα δηλαδή της κοινωνίας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τεράστια τα προβλήματα. Η κοινωνική αδικία. Η εργασία η οποία δεν υπάρχει. Η δημοκρατία, στην οποία έχουμε έλλειμμα πλέον. Με την κυβέρνηση αυτή υπάρχει και έλλειμμα δημοκρατίας. Όλα αυτά τα θέματα μας κάνουν το χθες, όταν τότε ο κόσμος φώναζε για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, Βαγγέλη. Σήμερα είχαμε από το πρωί ορισμένα παρατράγουδα τα οποία μας βρίσκουν αντίθετους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να σε εκφράζει τώρα ένας κόσμος ο οποίος από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι νέοι, είτε είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, κυρίως νέα παιδιά ήταν. Και τα οποία να πιστεύουν ότι μπορούν να οικειοποιηθούν μία μάχη ενός λαού πριν 48 χρόνια. Κι όμως αυτό έγινε σήμερα. Τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, άμα ήσουν εκεί και έβλεπες, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, παίζανε ξύλο, μπουνιές, βρίζανε ο ένας τον άλλον. Για ποιο λόγο? Γιατί μερικοί δεν ήθελαν να αφήσουν ορισμένους άλλους να περάσουν μέσα να αφήσουν ένα λουλούδι. Που είναι δημοκρατικό του δικαίωμα, έτσι. Που είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός, δηλαδή. Το φοβερό είναι ότι δεν άφησαν και μερικούς ανθρώπους που, εντάξει, με τον Α ή Β τρόπο έζησαν εκείνα τα γεγονότα. Αυτά τα παιδιά που είπες, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, έτσι. Εδώ βλέπουμε το πρωί ορισμένα επεισόδια. Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή, η πορεία είναι μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η Αμερικανική Πρεσβεία, δηλαδή, τι να πούνε σήμερα στην Αμερικανική Πρεσβεία, ότι η Ελλάδα έγινε μια Αμερικανική βάση. Για πες μου τώρα. Τι να πούνε, τέλος πάντων. Θέλω να δούμε. Ναι, εντάξει, για να... Βαγγέλη, το μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου του Βελόπουλου, μόνο και μόνο το βάζω, κυρίες και κύριοι, γιατί, Βαγγέλη, θέλουμε να δώσουμε μία αίσθηση τι έγινε τότε και τι γίνεται σήμερα. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο εμένα με εκφράζει απόλυτα. Νομίζω και σένα. Και εμένα. Και όλους τους ανθρώπους. Νομίζω να εκφράσει και τους τηλεθεατές μόλις τα ακούσουν. Έτσι. Και επειδή δεν το δει ο κόσμος πουθενά, δεν υπάρχει περίπτωση πουθενά, θα το βάλουμε εμείς. Για πάμε να ακούσουμε το σημερινό μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και της Ελληνικής Λύσης βεβαίως, ολοκλήρου διαστόματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Παρακαλώ. Το μήνυμα εκείνων των ημερών, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι χρέος μας να συνεχίσουμε τον αγώνα εκείνης της εποχής σήμερα, που τα βασικά αυτά αιτήματα, όπως η εργασία, η οικονομική επιβίωση, το δικαίωμα στη μόρφωση και τα δημοκρατικά δικαιώματα, βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Ο ελληνικός λαός εξαθλειώνεται καθημερινά. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της πείνας. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις βασικές τους υποχρεώσεις. Η παιδεία απαξιώνεται, αφελληνίζεται, γίνεται προνόμιο των λίγων. Τη στιγμή που τα δημόσια σχολεία μετατρέπονται σε αρένες κομματικών και εγκληματικών συμμοριών. Η ελευθερία και τα δικαιώματα των Ελλήνων παραβιάζονται βάναυσα από τα κατασταλτικά μέτρα και τις οριζόντιες απαγορεύσεις με πρόσχημα την πανδημία, ενώ η κυβέρνηση βάζει ακόμα και την πολιτική αμφισβήτηση στον γύψο του ολοκληρωτισμού. Απέναντι σε όσους καπηλεύτηκαν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου για να γίνουν εξουσιαστές στη θέση των εξουσιαστών, η ελληνική λύση θα συνεχίσει να μάχεται για το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία των Ελλήνων, με όπλο την εθνική ενότητα απέναντι στο διχαστικό ολοκληρωτισμό. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι πιο επίκαιρο από αυτό το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα δεν θα υπήρχε. Όχι. Άκουσες και είναι ουσιαστικό, τέλος. Τα είπε όλα. Πρόσεξε. Είμαστε απέναντι σε αυτούς οι οποίοι καπηλεύτηκαν. Γιατί πράγματι υπάρχουν άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ μου Βαγγέλη, που έχουν καπηλευθεί το Πολυτεχνείο, που τους βάλανε και κάναν ορισμένες ενέργειες τότε, που είναι οι ίδιοι οι οποίοι κάθονται τώρα στις καρέκλες της εξουσίας.
Αν δεν μου το χρησιμοποίησαν το Πολυτεχνείο αρκετοί από αυτούς. Για να γίνουν κάνουν, άνθρωποι. Για να βγάλουν λεφτά. Για να κάνουν καριέρες. Για να κάνουν καριέρες. Πολιτικές καριέρες, να καταλάβουν θέσεις εξουσίας και βεβαίως για να βγάλουν και πολλά χρήματα. Στην πορεία απεδείχθη ότι αυτός ήταν ο σκοπός τους. Τώρα τι να συζητάμε. Αυτό το οποίο υπόλοιπα, πρέπει χαρά, να δούμε. Το μήνυμα νομίζω ήταν επίκαιρο και ουσιαστικό. Επίκαιρο και ουσιαστικό. Yeah. Πολύ σωστά το είπες. Επίκαιρο και ουσιαστικό. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, φίλες και φίλοι, και το λέμε διότι νομίζω το λέτε όλοι. Δεν είναι μόνο εμείς, εγώ και τον Βαγγέλη που καθόμαστε εδώ και συζητούμε ένα θέμα. Ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σαν λαός. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο περήφανοι, πιο εγωιστές, Βαγγέλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να σκύβουμε συνέχεια το κεφάλι. Δεν γίνεται αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ξαναζήσουμε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Ο κόσμος πεινάει πραγματικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 400-500 ευρώ. Πώς θα ζήσεις? Και επειδή εδώ πέρα λέμε την αλήθεια, πάντα, προσέξτε, τι είχαμε πει την περασμένη Τετάρτη και την προπερασμένη, θα σας δείξω κάτι τώρα. Τα τεχμήρια σου βγάλε. Πρόσεξε. Αυτή εδώ είναι η καθημερινή, η σημερινή. Ναι, ναι. Η σημερινή. Mm. Το πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Ψυχρός πόλεμος στην ενέργεια, την υψηλότερη χονδρική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα. Αυτό. Πρωτοσέλιδο φέρετε, της καθημερινής. Δεν είναι δικό μου, ούτε εφημερίδα αντικαθεστωτική είναι η καθημερινή. Αντιθέτως. Γιατί όμως? Αντιθέτως. Γιατί σας το έχουμε εξηγήσει. Για τα εγκληματικά λάθη τα οποία έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια, από την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης σώνει και καλά, ήθελε να κλείσει τους Λιγνίτες. Από την ώρα λοιπόν αυτή έγινε αυτό το μπέρδεμα. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να έχει φτάσει στην υψηλότερη τιμή το ηλεκτρικό ρεύμα, ασχέτως αν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κατά 18%, δεν έχει να κάνει τώρα, σήμερα κιόλας. Λέμε για το ρεύμα. Έκλεισε στους Λιγνίτες. Και τώρα θέλει να γκρεμίσει η ΔΕΗ και όλα τα εργοστάσια τα οποία παρήγαγαν τόσα χρόνια ηλεκτρική ενέργεια μέσω του Λιγνίτη. Είναι νοοτροπία αυτή? Θα συνεχίσουμε να έχουμε το πρόβλημα. Και το λέμε συνεχώς. Δεν είναι δυνατόν να έχεις, Βαγγέλη, 300 δισεκατομμύρια και να τα θάβεις. Λιγνίτες, τα θάβεις. Και αυτά που λένε, ξέρεις... Και να άμα κάνει... μιλήσεις, και... θα ναι. μένεις στη Λιγνίτη. Άμα ναι, δεν χρησιμοποιείς ναι. το Λιγνίτη, τι. Και να κάνει τον πρωτοπόρο τώρα ο Μητσοτάκης στην πράση. Πρόσεξε τώρα. Συμπεριφορά. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που έκανε. Αυτή τώρα. Τη στιγμή έχουμε δημόσιο χρέος ναι. 386-387, ναι. κοντά 400 δις. Μπήκαμε με 250-260 δις τα μνημόνια. Και τώρα λέει είμαστε μια χαρά. Δανειζόμαστε πάρα πολύ καλά. Το ιδιωτικό δε χρέος, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, Βαγγέλη, και πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός, πρέπει να τα μάθει αυτά τα πράγματα κάποτε, ή να τα καταλάβει, να τα καταλάβει και ο απλός Έλληνας πολίτης. Το ιδιωτικό χρέος, το κόκκινο χρέος, ήταν περίπου 10-12 δισεκατομμύρια. Ξέρεις πόσο είναι σήμερα, σήμερα που μιλάμε, ξεπέρασε τα 300 δις. Το καταλαβαίνεις αυτό? Είναι σχεδόν ίσο με το δημόσιο χρέος. Δηλαδή, χρωστάμε και τους Μιχαλούς. Κάπου 800 δις είναι το χρέος της χώρας. Χρωστάμε και τους Μιχαλούς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί, είναι μονοθεματικά πλέον τα δελτία. Εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει. Σας έχουμε συνηθίσει, κύριοι, των ΜΜΕ των Πανελλαδικών. Δεν πειράζει. Εμείς θα λέμε από εδώ πέρα αυτά τα οποία πρέπει να ακούει ο κόσμος. Τις αλήθειες. Βλέπετε, η καθημερινή μας δικαίωσε 15 μέρες μετά. Μας δικαίωσε. Την πιο ακριβή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν μας βλέπετε εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο τέτοιες ώρες. Πρέπει να βλέπετε Μιλωνάκη Φανίδη. Τελείωσε, τελεία και παύλα. Πάμε τώρα πανδημία. Ακούτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τώρα ξεφτυλιστήκανε παντελώς. Βαγγέλη, τώρα ξεφτυλίστηκαν παντελώς. Ναι. Και γιατί ξεφτυλίστηκαν παντελώς? Γιατί έγιναν τα αποκαλυπτήρια, Αντώνη. Έφτασε η στιγμή ο ένας να τα βάλει με τον άλλον. Οι γιατροί τα βάζουν με την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση για τον κύριο οικονόμου ουσιαστικά υπονοεί ότι οι γιατροί ευθύνονται για την κατάσταση στο σύστημα υγείας και για τους θανάτους. Το θέμα ξέρεις. Το ακαταδίωκτο, κυρίες και κύριοι,
Δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ, κύριε Πλεύρη, δεν υπάρχει το ακαταδίωχτο για όλα τα θέματα. Το ακαταδίωχτο ήταν και είναι, βεβαίως, για τους λοιμοξιολόγους, για την περίφημη εκείνη επιτροπή που έχετε συστήσει, ο Θεός να την κάνει επιτροπή ειδικών, μόνο ειδικών λοιμοξιολόγων και δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται, πολύ θάνατοι. Γιατί πεθαίνει ο κόσμος, γιατί πέθαινε ο κόσμος, γιατί έχουμε τόσους νεκρούς. Ευνηδιάστηκαν όλοι, λέει. Ευνηδιάστηκαν όλοι. Γιατί ευνηδιαστήκατε, γιατί? Διότι, τι είχαμε πει, Βαγγέλη, δεν είχαμε μεθ. Προσέξτε. Θα σας δείξω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος. Τον κύριο Βασιλακόπουλο τον έχω χειροτονήσει εγώ προσωπικά, όχι ο Βαγγέλης, δεκάδες φορές. Και έχω ζητήσει και ορισμένα πράγματα. Ελάτε εδώ. Μέχρι χθες ο κύριος Βασιλακόπουλος φώναζε. Ανεμβολίαστε, κάντε τα εμβόλια για να μην πεθάνετε. Δεν μας έλεγε ότι πεθαίνει και κόσμος από μαϊμού μεθ, από μεθ. Μονάδες εντατικής θεραπείας, Βαγγέλη, που δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ναι, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένες. Ήταν μερικώς εξοπλισμένες. Τίποτα! Γι' αυτό τι λες μαϊμού. Βαγγέλη, και τίποτα. Σωστά τι λες μαϊμού. Τίπο, ούτε μερικώς δεν ήταν. Υπήρχαν, λέει. Άκου, θα τα ακούσουμε τώρα. Ναι, θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το οποίο οι δηλώσεις, κύριε Βασιλακόπουλε, πικραθήκατε λίγο, φαίνεται, που η κυβέρνηση δεν σας έκανε τίποτα, δεν σας έδωσε κανένα στέμα, καμιά καρέκλα καλή, και είπατε να πείτε την αλήθεια. Έπρεπε να τη λέτε από την αρχή την αλήθεια. Όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Έχει πεθάνει κόσμος. Και συνεχίζει και πεθαίνει κόσμος. Γιατί συνεχίζει και πεθαίνει κόσμος? Γιατί? Γιατί δεν έχουμε φτιάξει δύο χρόνια τώρα μεθ. Το καταλαβαίνετε? Σταματήστε την ψευτιά. Σταματήστε να είστε παραμυθατζίδες. Τι σας λέγαμε δύο χρόνια? Δεν φωνάζαμε? Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι υγειονομικό προσωπικό στη θέση του και μονάδες εντατικής θεραπείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι κάνατε, κύριε Πλεύρη? Θα την πατήσει. Διαλύσανε το εσύ. Δεν το θέλω να το λέω, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια, Βαγγέλη, στεναχωριέμαι. Διαλύσανε το εσύ, Αντώνη. Γιατί? Και τώρα... Πήγε τώρα, ναι, και θα τα ρίξουν όλα πάνω του. Παρακολούθα να δεις το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα βγει ο αποδιοπομπέος τράγος. Πάμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, παρακαλώ. Λειτουργήσαν εκ των ενόντων. Ναι. Δημιουργήθηκε ένα τμήμα, ναι, το οποίο δεν είχε και τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Αν πάρετε τα ποσοστά θνητότητας στο τμήμα, θα απογοητευτείτε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Άκου τώρα τι είπε. Ναι, βάλαμε ένα κομμάτι. Παίζουν, σε παρακαλώ. Τι είπε? Λοιπόν. Τι είπε? Ότι εκ των ενόντων φτιάξανε κρεβάτια. Άκου τώρα να δεις. Συγκεκριμένα, Αντώνη, 5 κλίνες μεθ. Και αν το βάζαμε ολόκληρο. Έχει, για να είναι πολύ, και δεν θέλω έχω, να έχω τις δηλώσεις μπροστά. Μπροστά μου τις έχω τις δηλώσεις. Με το Βασιλακόπουλο. Είπε, αλλά είπε την αλήθεια. Τώρα είπε την αλήθεια. Τώρα, ναι. Πεθαίνει κόσμος. Πέθανε κόσμος. Γιατί δεν είχατε μεθ? Γιατί κάνατε κρεβάτια εκστρατείας? Δεν υπήρχε πεπιεσμένος αέρας. Δεν υπήρχε οξυγόνο. Δεν υπήρχε μπουκάλα, λέει, οξυγόνου βάζαμε. Τι είναι αυτά, Αντώνη, τα πράγματα? Μόνο 5 κάνανε στο λαϊκό. Να το πούμε και αυτό. Στις δηλώσεις του κύριου Βασιλακόπουλου. 5 στο λαϊκό. 5 αλλά μόνο. Κάνανε. Μισό λεπτό. Δεν μόνο το λαϊκό. Όχι. Σου βάλω εγώ δηλώσεις σήμερα από την Κοζάνη. Να σου βάλω από τα Γιάννητσά. Έκλεισε τις έδες σας στο νοσοκομείο, διότι δεν υπάρχει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει κανένας εντατικολόγος. Κανένας, Βαγγέλη. Εντατικολόγος την έδεσα. Στο νοσοκομείο, ολόκληρο νοσοκομείο. Και κλείσαν την κλινική και τους στέλνουν στα Γιάννητσά. Τα δε Γιάννητσά έχουν υπερβεί το όριο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να πεθάνει κάποιος από τη μεθ ή να βγει κάποιος από... Πάντως, Αντώνη... Σήμερα δεν ακούσαμε... Ναι, ακούσαμε. Καταρχάς, ακούσαμε, δεν τα ακούγαμε όλα. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά, διότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ναι, φταίτε. Φταίτε. Διότι έπρεπε να λέτε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα σας διδάξω δημοσιογραφία. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Πεθαίνει κόσμος αυτή τη στιγμή. Από τι πεθαίνει? Σήμερα πέθανε κόσμος. Πέθανε άνθρωπος. Εκτός μεθ, περιμένοντας, λέει, να μπει στη μεθ. Οι δηλώσεις πάντως του κ. Βασιλακόπουλου, Αντώνη, προκάλεσαν, ναι, την παρέμβαση του εισαγγελέα. Ναι. Ο οποίος, ναι, θα διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Ναι.
που θα ενεργηθεί για να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών του καθηγητή. Το λένε όλοι τώρα. Και εν συνεχεία λέει να, να διερευνηθεί αν στην υπόθεση προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξη αξιόπινων πράξεων ώστε να εντοπιστούν οι υπαίτη. Τι λες ρε, τι λέτε τώρα. Διάβουμε. Ενδεχόμενο δόλο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Όταν δεν φτιάχνεις μεθ και λες ότι έχω μεθ 1200, 1300 στον κακό σας τον καιρό. Ψεύτες. Τι πολιτική απατεώνει εσύ. Είμαι εκνευρισμένος σήμερα. Είμαι εκνευρισμένος, θα μαζέψω τον εαυτό μου γιατί μπορώ να πω καμιά κουβέντα. Χάνεις τον άνθρωπό σου περιμένοντας μια μεθ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι λένε σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία, βγήκανε σήμερα παντού, από όλα τα νοσοκομεία, Ευαγγέλη, και τι λένε, α, όποιοι είναι να χειρουργηθούν εκτός COVID, δηλαδή είναι ο άλλος, έχει όγκο στον εγκέφαλο, εδώ, όγκο, και θέλει να κάνει χειρουργείο. Μάλιστα λέει, να κάνω, λέει ο ασθενής, στο κρεβάτι του πόνου, να κάνω, γιατρέ μου. Τα έλεγε σήμερα ο Διευθυντής Σωτηρία. Πότε θα κάνεις, πότε θα κάνω, γιατρέ μου. Το καλοκαίρι. Μα θα έχω πεθάνει μέχρι το καλοκαίρι. Όγκος από τόσο θα έχει γίνει τέτοιος. Αντελή. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Ωραία. Σήμερα είναι 585 σε μεθ. COVID. Δεν έχουν, λέει, κρεβάτια για να κάνουν χειρουργία. Άλλα. Ναι. Δεν έχουν άλλα κρεβάτια μεθ για να βάλουν τους εκτός COVID και μεταφέρουν. Ο ένας από τη Χαλκίδα πάει Αθήνα. Από την Κόρυνθο φέρανε Αθήνα. Πού είναι οι 1300. Πού είναι 1300 και 1100 ρε ψεύτες. Πού είναι. Κατάλαβες. Ναι, πάντως επειδή τον ανέφερε στον Δάκη τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι έτσι, μέλος της Επιτροπής, να πούμε ότι ζήτησε, εξετάζεται λέει, το ενδεχόμενο, μάλλον το προγραμματίζουν, γιατί δεν πάει παραπέρα, να επιστρέψουν οι 6.000 υγειονομικοί που τάχθηκαν σε αναστολή. Έχουν, αυτό είναι ένα θέμα έτσι, το οποίο, Βαγγέλη, το είχαμε. Είναι το πρώτο, βεβαίως. Βεβαίως το είχαμε. Το είχαμε πει και στη Βουλή, να ξέρεις. Ναι, το είχε πει και ο πρόεδρος. Το είχε πει ο πρόεδρος. Φέρτε πίσω με ράμπι τεστ τους υγειονομικούς. 6.000. 6.800. Μα τι λες, τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τις δηλώσεις ενός άλλου καθηγητού. Να δείτε τι είπε ο άνθρωπος, γιατί ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και σας είχαμε πει την περασμένη φορά με τον Βαγγέλη. Και το είχαμε ζητήσει από όλα τα ΜΜΕ. Σταματήστε να λέτε πανδημία των ανεμβολίων, το θυμάσαι, Βαγγέλη. Γιατί θα μπορούσαμε τώρα να τα παίρνουμε τα κομμάτια και να τα βάζουμε για να τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, για πάμε να δείτε τι είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής ιατρικής. Για πάμε, πνευμονολόγος. Για πάμε να δούμε. Ο υπερβολικός τονισμός του γεγονότος ότι οι ανεμβολίες μεταδίδουν περισσότερο ενδέχεται να έχει οδηγήσει στο ψευδές αίσθημα ότι οι εμβολιασμένοι δεν χρειάζονται προστασία. Μα εδώ υπόθηκε ότι είναι η πανδημία των ανεμβολίαστων. Εσείς συμφωνείτε με αυτόν τον όρο. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα και τα επιστημονικά δεδομένα. Ίσως είναι μια τεχνητή προσπάθεια να αυξηθεί ο εμβολιασμός, αλλά μια τεχνητή προσπάθεια να αυξηθεί ο εμβολιασμός, αλλά μια τεχνητή προσπάθεια να αυξηθεί ο εμβολιασμός, αλλά δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Πώς να το κάνω. Άρα δεν λέτε, εσείς αιμονές, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή... κατά τι αυξήθηκε όμως, αν γυρίζει... μου επιτρέπετε, αλλά κατά τι, μπορεί να μην είναι τεράστιο, αλλά κατά τι... Αλλά κατά τι αυξήθηκε από εκεί που ήμασταν σε ένα αριθμό 5.000... Δεν μπορούσε να μην μιλήσει το ξεφτέρι δίπλα. Έπορτο σάλτε, σταμάτα. Σταμάτα πια. Έχεις εκνευρίσει τον κόσμο, ρε Άρη. Σταμάτα πια. Σταμάτα. Δεν μπορεί να μην μιλήσει, να πεις βλακεία στην κοτσάνα σου. Τι είπε ο Παναγιωτόπουλος? Ότι ήταν εγκληματικό λάθος να λέει τον κόσμο η πανδημία των ανεμβολίαστων. Τι πανδημία των ανεμβολίαστων? Μέχρι τώρα ξέραμε την πανδημία του κορονοϊού. Ξαφνικά η πανδημία των ανεμβολίαστων. Και το λέτε. Είπε και άλλα, Αντώνη. Ότι οι εμβολιασμένοι λέτε... προφυλάσσονται γιατί πήραν το μήνυμα ότι τελείωσαμε τον κορονοϊό. Και είπε και κάτι άλλο. Αυτό στο Sky. Πρότεινε να εξεταστούν, λέει, άκουσον, Αντώνη, άλλες ποινές για τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς, όπως η παρακράτηση, λέει, μέρος του μισθού τους. Έλα μπορεί τώρα. Συμπληρώνοντας ότι... Η μοιρά τα ξαφά, είναι φοβερό αυτό, έτσι. Του... Έλα φοβερό. Τώρα. Είναι φοβερό. Αυτή είναι η επιτομή του νεοφιλελευθερισμού. Η μοιρά τα ξαφά. Να γίνει, λέει, ότι έγινε Σιγκαπούρη. Να πληρώνουν, λέει, την νοσηλεία τους όσοι είναι ανεμβολίαστοι, συσμέθ και τα λοιπά, αλλιώς να πεθαίνουν. Είστε καλά. Πού απευθύνεστε, σε ζώα απευθύνεστε?
Βέβαια, έπρεπε να φωνάξουμε εμείς από εδώ ότι δεν γίνεται επίταξη σε ανθρώπους, γίνεται επιστράτευση. Για να το καταλάβουν και να μιλάνε τώρα για επιστράτευση. Όλοι, επίταξη των γιατρών. Τι επίταξη είναι, κακομοίριδες. Επιτάσσω τα ζώα, τα άλογα. Επιτάσσω τα μουλάρια. Επιτάσσω τα αυτοκίνητα. Δεν επιτάσσει τους ανθρώπους. Τέτοια ανόητη είναι και βγαίνουν και μιλάνε. Θέλω να ακούσουμε τι είπε και το ξεφτέριο Πορτοσάλτε. Γιατί με τρελαίνει ορισμένες φορές. Του έχει δυναμία, έτσι. Του έχω δυναμία, γιατί λέει βλακίες. Σοβαρά πράγματα αυτά. Σοβαρά πράγματα αυτά. Είπαμε. Είσαι Μητσοτάκης, φίλε μου. Είσαι Μητσοτακικός. Αλλά τόσο Μητσοτακικός πια. Εντάξει, εδώ ο κόσμος πεθαίνει. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το ξεφτέρι. Για πάμε. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση. Δεν το φανταζόμουν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι αλληλής θανάτου. Δηλαδή. Είναι αλληλής θανάτου. Κάθονται στην όχθη του Αχέροντα και ψαρεύουν θάνατο. Άξε ρε Άρη, περίμενε. Έχεις πάει στον Αχέροντα. Λέω. Είναι τρομακτικό. Λέω ότι είναι... Αυτό γιατί το λες. Το λέω γιατί αυτό το ότι Ο Δαίμον. Κάτι έκανε πάλι. Ναι. Δεν πρέπει, λέει, να λέει κανένας από την αντιπολίτευση. Προσέξτε τώρα. Δεν πρέπει να λέει κανείς από την αντιπολίτευση ότι πεθαίνει κόσμος γιατί δεν υπάρχουν μεθ. Άμα ήταν ρε κανένας δικός σου άνθρωπος, αν ήταν ρε η οικογένειά σου, τι θα έλεγες. Πες μου, τι θα έλεγες. Θα τρελαθώ. Άκου τώρα, δεν πρέπει να το λέμε. Όχι. Θα τα κρύβουμε όλα. Πεθαίνουν οι ανεβολίες του, πήγαινε κανένα εμβόλιο. Όποιος θέλει πάει και κάνει το εμβόλιο. Λογικά όντα είμαστε. Γιατροί υπάρχουν. Πας στο γιατρό σου, ρωτάς, πας κάνεις το εμβόλιο ή σου λέει ο γιατρός να μην το κάνεις για διάφορους λόγους. Αλλά έτσι. Τι να πω τώρα, πες μου σε παρακαλώ. Τι άλλο μπορώ να πω, πες μου σε παρακαλώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι τον Πορτοσάλτε τον έχουμε έτσι σε σταθερή βάση στην εκπομπή. Κάθε εβδομάδα πετάει και μια μπαρούφα. Ναι, δεν έχω τίποτα με τον Άρη τον Πορτοσάλτε, δεν έχω τίποτα. Συγγνώμη, με τον άνθρωπο δεν έχω τίποτα. Έχουμε την οτροπία του. Έχουμε την έκφρασή του. Έχουμε την πολιτική του έκφραση. Έκφραση. Δεν είναι λογικός. Είναι παράλογος. Και με πειράζει ο παραλογισμός. Λοιπόν, δεν πάμε τώρα θέματα. Σε ένα έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε πολλά θέματα. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, έχουμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη βράδυ, 4:15 το πρωί, πρωινές ώρες. Ξαφνικά... Ένας άνθρωπος βρίσκει ένα τραγικό θάνατο και ένας άλλος καροπαλεύει τη στασή. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα βγάλει πάρα πολλούς λαγούς. Προσέξτε τι σας λέμε. Περίπου κάθε 4-5 χρόνια γίνεται λίανση των γραμμών του ΙΣΑΠ. Τι σημαίνει η λίανση? Έρχεται το βαγονέτο, υπάρχει, να το πούμε έτσι απλό, ένα σβουράκι, το οποίο περνάει και λιένει τις γραμμές. Προσέξτε τι μαθαίνω και μίλησα με τον πρόεδρο της ΤΑΣΥ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο δεν έχω μιλήσει. Όμως, θυμηθείτε τι σας λέει αυτή την ώρα η εκπομπή «Οι Εκρήξεις». Όταν θα μπει εισαγγελέας σε αυτή τη σύμβαση που κάνανε 5.400.000 ευρώ, προσέξτε τι σας λέω, τα λέω με πολύ προσοχή. Για την... δε και καλά, λίανση των γραμμών. 1-1,5 χρόνο προτού αλλάξουν οι γραμμές, γιατί οι γραμμές θα αλλάξουν του ΙΣΑΠ. Και μάλλον, δεν το ξέρω ακόμα, θα το δούμε αυτό με ερωτηματικό. Και ρωτώ, ήτανε αυτή η εταιρεία η οποία είναι η καλύτερη ή ήταν μία άλλη εταιρεία, αυστριακή, δεν λέμε αυστριακή εταιρεία, που έχει τα βαγονέτα αυτά και μήπως, έτσι ερωτηματικά όλα αυτά. Μην μου λέτε μετά ότι κατηγόρησα κανένα, εγώ κατηγορώ κανένα ακόμα.
πολλά ερωτηματικά. Ήταν φωτογραφική αυτή η σύμβαση? Αυτά φτάνουν στα αυτιά μου. Από ανθρώπους τεχνικούς της ΤΑΣΥ. Θα τα δούμε όλα. Κάτσε, Αντώνη, αν πρόκειται να αλλάξουν οι γραμμές. Εγώ ερωτηματικά κάνω. Ναι, ερωτήσεις. Σε ένα χρόνο, ενάμιση. Θα αλλάζαν οι γραμμές. Και κάνανε σύμβαση τώρα τόσο. Κάνανε, ναι, ενώ θα μπορούσαν να κρατήσουν. Τι κάνει και γενιό στα κεραμίδια είναι εδώ. Και αλλά η συμβουλή των τεχνικών ήταν: μην κάνουμε τώρα τη λίανση, να την κάνουμε. Αφού θα αλλάξουμε γραμμές, θα δώσουμε τόσα λεφτά, μην δώσουμε άλλα 5 εκατομμύρια, 400.000, περίπου 300.000. Είχε φρένα το βαγονέτο? Είχε γίνει συντήρηση στο βαγονέτο? Αυτά που λέτε εσείς ήταν καινούργιο και αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Είχε εφεδρικό φρένο το βαγονέτο? Λειτουργήσε το emergency? Γιατί υπάρχουν τα φρένα. Είχε emergency. Το οποία, συγκεκριμένο. Τα οποία όταν υπάρχει κίνδυνος πάνω από ορισμένη ταχύτητα, ναι, τα σταματάει αμέσως. Αυτό συμβαίνει με τους ερμούς, διάβασα. Όσον αφορά το βαγονέτο που λες, από ό,τι τουλάχιστον είδα από τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει αυτό το σύστημα που λες. Δεν το είχε. Δεν ή ξέρω. Τουλάχιστον ακόμα. Βαγγέλη, εγώ δεν ξέρω. Εσύ ρωτήσεις κάτι και το έψαξα. Ετοιμάζομαι να κάνω και ερώτηση. Η ελληνική λύση, άκουδο. Εμείς δεν μπήκαμε στη Βουλή για να δείξουμε ότι είμαστε ωραίοι. Το ξέρουν ο κόσμος ότι είμαστε ωραίοι. Δεν θα μας ομορφύνει η Βουλή. Μια χαρά είμαστε και εκτός Βουλής. Αλλά εφόσον είμαστε μέσα, θεσμικά θα γίνονται ερωτήσεις και από εδώ θα καταγγέλλονται. Αυτή τη στιγμή τα καταγγέλλω με ερωτηματικό. Προσέξτε, διότι όταν μπει η εισαγγελέας και μάθει, αν είναι αλήθεια, αυτά τα οποία μαθαίνω τις δύο τελευταίες μέρες, από χθες και σήμερα, έχω βγει από τα ρούχα μου. Πάτε πολύ, για πολύ βαθιά. Προσέξτε τι λέμε. Τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ παραμένει. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι προδιαγραφές και τι πιστοποιήσεις είχε ο σειρμός λίανσης, αυτό που είπες. Αυτή, λέει, ο πρόεδρος των εργαζομένων, τον είχα την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα στην άλλη εκπομπή. Είναι νέοι συνεργάτες, λέει. Δεν είναι παλιοί, δεν ξέρουμε έτσι, αν τήρησαν όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να είδες, Αντώνη. Είδες. Είπα κάτι. Άλλη εταιρεία ήταν, πιο μεγάλη, όγκος. Δυνατή. Άλλη εταιρεία πήρε. Θα μπορούσε να αποφευθεί η λίανση των γραμμών τούτη τη στιγμή, διότι θα άλλαζαν. Ναι, όπως είπες, σε ένα χρόνο ανάμεσα. Σε ένα κάτι και κάτι. Ερωτώ. Η σύμβαση ήταν φωτογραφική. Ερωτώ! Τίποτα. Πάμε. Και από εκεί και πέρα τα βλέπουμε. Δεν τα αφήνουμε το θέμα. Λοιπόν, με ρωτάνε πολλοί και μου στέλνουν πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Αναδρομικά συνταξιούχων. Τι αναδρομικά? Δεν είπαμε ότι τελείωσε τα αναδρομικά? Δεν το είπε ο Χατζηδάκης? Τι? Θα δώσω, λέει, θα κάνω. Και αυτά τα παραμύθια. Ό,τι πήραμε, πήραμε. Όποιοι πήρανε, πήραν. Τελείωσε το παραμύθι. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά επειδή πολλοί λέτε, ρε παιδί μου, τέτοια φορολογία, 55% φορολογημένα. 55% άδερφε. Περιμένει ο συνταξιούχος να πάρει 1.000 ευρώ, να του πάρει τα 600 πίσω στη φορολογία. Τώρα, Ιανουάριο 2022, πρέπει να πληρωθεί η φορολογία των αναδρομικών, όσοι πήρατε. 55%. Τα μισά πίσω δηλαδή, έτσι αυτό. Τα μισά πίσω. Τίποτα άλλο. Θέλετε Νέα Δημοκρατία? Α, ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Λοιπόν, πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος. Χθες είχαν μία μάζοξη οι εστιατόρες. Και τα καφέ και οι ιδιοκτήτες, οι μικρομεσαίοι, αυτοί οι μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν το καφέ τους, έχουν ένα εστιατόριο μικρό, δουλεύει αυτός, δουλεύει η γυναίκα του, δουλεύουν τα παιδιά του, σκλάβοι όλοι και δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να το κρατήσουν κτλ. Τι μας είχε πει εδώ πέρα ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής την περασμένη εβδομάδα? Πόσο ήταν η μείωση που είχαν, Σαββατοκύριακο το περασμένο, το προπερασμένο μάλλον που ξεκίνησε. Πόσο μας είπε? 75%. Δεν μας είπε. 75%. Ναι, ναι. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, αυτό δηλαδή πέρασε, 80%. Και θελήσαν οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν μια διαδήλωση, μια μάζοξη, μια συγκέντρωση, να πούνε και αυτοί το πρόβλημά τους. Αν και το λένε κομψά.
Έτσι, κύριε Καβαθά. Κομψά το λέτε. Κομψά. Γιατί ανήκετε εκεί. Δεν πειράζει. Καλά κάνετε. Λογικά μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Αντώνη, για τη γενική απεργία που είχαν, λες. Ναι. Είχαν τη γενική απεργία και εκεί πήγε ο κύριος που αναφέρεσαι. Και κάνανε. Μα το είχε πει ότι θα κάνει 16 του μηνός γενική απεργία. Εδώ το είχε ανακοινώσει. Εδώ το είχε πει. Λοιπόν. Και πήγε και ο κύριος Γεωργιάς, για να το δούμε την παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγε με το κουστούμι του και τα λοιπά. Θα μας πεις και αχάριστους! Έκανα γύρω, κοιτά. Όλοι χραβατωμένοι να πάνε πίσω. Ας μην κάνεις άλλους προστάτες. Ωραία. Για πες μου τώρα τι κατάφερε ο κύριος Υπουργός. Τι κατάφερε. Πήγε εκεί. Σε εξόργησε. Σε εξόργησε. Κατάφερε τίποτα. Μπόρεσε να μιλήσει με τους ανθρώπους. Μα τι να τους πει. Άντε και να τους μιλάει. Πήγε να κάνει δημόσιες σχέσεις. Τι να κάνει όμως. Είναι δυνατόν. Όχι, πήγε να τους πει. Τι δηλαδή. Τι να τους πει. Τους καλμαρεί. Τι. Εξαγριωμένοι είναι οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί. Ότι, καταστραφεί. Ότι σας κατέστρεψα. Ότι είμαι έτοιμος να ξανακλείσω τα μαγαζιά σας. Τι να τους πει δηλαδή. Γιατί έτσι που πάει, μπορεί να μην λέει ολικό lockdown και επειδή. Ορισμένα πράγματα για να πάμε σε διάλειμμα, Βαγγέλη. Προχθές η Ολλανδία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με 86% εμβολιασμένους, 86% παρακαλώ. Εντάξει, ψηλότατο το ποσοστό. Και κήρυξε ολικό lockdown. Τι διάολο. Τόσο εύκολα μεταδίδεται από τους εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι μεταξύ τους κολλάνε. Δεν καταλάβω. Και πάμε τώρα. Στην Ιρλανδία, ξέρεις Βαγγέλη, τι ποσοστό εμβολιασμένους έχει η Ιρλανδία. 90%. 90%. Σήμερα κήρυξε, από χθες, το είπε, το ανέφερε, από σήμερα έγινε ολικό lockdown στην Ιρλανδία. 90% εμβολιασμένοι. Και ρωτώ, θα μας πείτε τελικά την αλήθεια. Θα μας πείτε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα, Βαγγέλη. Και έχουμε να πούμε σοβαρά θέματα, γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο εδώ στην εκπομπή, επειδή έχουμε τα κοινωνικά θέματα. Τι να πρωτοπιάσεις, Βαγγέλη. Πεινάει ο κόσμος. Δεν έχει δουλειά. Ετοιμαζόμαστε για νέα μνημόνια. Τώρα δανείζονται 43,6 δισεκατομμύρια. Έχουν δανειστεί τα δύο χρόνια. Δανείζομαι, λέει, με χαμηλό επιτόκιο. Και λοιπόν, δεν θα τα πληρώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ποιο θα πληρώσει, κανένα. Λοιπόν. Πιάσουμε πάμε τα εθνικά θέματα στο τα εθνικά θέματα στο θέλω δεύτερο να δούμε ορισμένα πράγματα. Ωραία. Και για τις δηλώσεις ορισμένων υπουργών και για ορισμένα θέματα τα οποία τα συναντάμε καθημερινά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, Βαγγέλη, και επανερχόμαστε και τα λέμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πάλι. Βαγγέλη, έχουμε σήμερα τη χαρά να συνομιλήσουμε και να πούμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Είναι εθνικά θέματα. Τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Βασίλη Πολίτη. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μινωνάκη, και καλησπέρα, κύριε Φανίδη. Καλησπέρα σας. Πιλότος ελικοπτέρων, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το ξέρεις το κύριο Πολίτη. Αν διαβάσει κάποιος, Βασίλη, το βιογραφικό σου, είπα στο Βαγγέλη προηγουμένως, μόλις τελειώσει θα πάει να διαβάσει το βιογραφικό του πολίτη. Γιατί προφανώς, επειδή δεν σε βγάζουν όπως βγάζουν ορισμένους άλλους οι δήμονες, τα μέσα παρικής ενημέρωσης, τα πανελλαδικά, αλλά εμείς θα τα λέμε από εδώ, αυτά τα οποία πρέπει να λέμε. Η αλήθεια δυστυχώς για πολλούς είναι πικρή, Βασίλη, είναι πικρή.
Ευχαριστώ, Αντώνη, για τα καλά σου λόγια. Πιλότος όπως και εσύ μαζί από την ίδια σχολή. Δεν λέω καλά λόγια. Ξέρεις πολύ καλά. Έτσι ήμουν από κάπου μικρός. Με ξέρεις χρόνια. Αυτά τα οποία πιστεύω, λέω. Τέτοιο βιογραφικό μακάρι να έχουν 2-3 εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε, γιατί τα έχουμε παρατήσει με τόσα πράγματα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Με όλα αυτά τα θέματα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία. Έχουμε αφήσει λίγο τα εθνικά θέματα και όμως είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα τα συναντήσουμε από εδώ και πέρα και πιστεύω ότι στις επόμενες εβδομάδες θα έρθει και την οποία θα συζητήσουμε εκτενώς βέβαια σε άλλη εκπομπή την αμυντική συμφωνία την πενταετή πλέον με όψιον αορίστου χρόνου ανανέωσης μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος. Θα συζητήσουμε τι σημαίνει να υπάρχουν τόσες βάσεις και κυρίως στην Αλεξανδρούπολη που βάζει το περιλέμιο ουσιαστικά στη Ρωσία, έτσι κλείνει Δαρδανέλια. Τη Γαλλία η οποία πλέον αναλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο, το είχαμε θίξει αυτό την περασμένη φορά, θυμάσαι. Θέλω να δούμε τώρα τι γίνεται. Είχε πάει στην Εστονία, στο Τάλιν, και μίλησε στην διάσκεψη εκεί για τη Βαλτική για πρώτη φορά Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ναι, ήταν στο 15ο συνέδριο της Βαλτικής, ναι, στο ΝΑΤΟ, που μίλησε σαν χώρα μέλος του ΝΑΤΟ ο κ. Παναγιωτόπουλος. Πρέπει να πω λοιπόν ότι λιγάκι με εντυπωσίασε με τις θέσεις που πήρε, γιατί μίλησε σαν να ήταν Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μίλησε, υπερθεμάτισε πάρα πολύ τον ρόλο του ΝΑΤΟ. Εντάξει, δηλαδή, βασιλικότερος του Στόλτεμπεργκ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ τις διάβασα προσεκτικά τις δηλώσεις του και βέβαια αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση ότι πρώτη φορά Έλληνας Υπουργός Άμυνας καταφέρθηκε εναντίον της Ρωσίας με τόσο άσχημο τρόπο. Δηλαδή, είπε η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία θα προκαλέσει επιθετικές ενέργειες και θα πρέπει να ενωθούμε όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Εντάξει, είναι μια. Είμαστε μέλη σε μια συμμαχία, αλλά πιστεύω ότι με τη Ρωσία είχαμε πάντοτε διαχρονικά καλές σχέσεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βγαίνουν από το στόμα ενός Έλληνα υπουργού. Αυτή η προσωπική μου άποψη, βέβαια. Έτσι, δεν θέλω να πάρω. Αυτό ίσως ήταν η απειρία, λες, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, να το πούμε κομψά. Ήταν επειδή τον καλέσανε πρώτη φορά Έλληνα υπουργό εκεί, γιατί πλέον η Ελλάδα, από ό,τι είπε, μπαίνει στα θέματα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας από βόρεια πλευρά και όχι μόνο από νότια κτλ. Ήταν θέμα αυτό, ήταν από χαρά που τον είχαν καλέσει και ήταν κεντρικός ομιλητής, τι ήταν? Δεν νομίζω ότι ήταν τα λόγω, νομίζω ότι... Τα πίστευε δηλαδή αυτά? Για ποιο λόγο να επιτεθεί έτσι με αυτό τον άκοψο τρόπο στη Ρωσία? Ο κάθε υπουργός έχει κάποιους συμβούλους που του γράφουν τους λόγους, νομίζω ότι δεν ξέρω, κάποιος... Αν διαβάσετε προσεκτικά, δηλαδή, βέβαια, το οποίο βέβαια, η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας δεν γράφει τίποτα από αυτά που είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος στο Ταλίν και παρουσία του αντίστοιχου του ομολογού του Υπουργού Άμυνας. Νομίζω όμως ότι οι αντιδράσεις από τη Ρωσία δεν ήταν και τόσο θετικές όσον αφορά την στάση της Ελλάδος στο 18ο συνέδριο, μια που όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ρωσίας, Αμερικής και ΝΑΤΟ δεν είναι και στο καλύτερο σημείο. Πρέπει να πούμε ότι εμάς μας απασχολούν βέβαια και άλλα εθνικά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς πολύ σωστά άκουσα λίγο προηγουμένως από τις θέσεις που έκανε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σου, ότι δυστυχώς εμείς ασχολούμαστε πλέον το σύνολο των ελληνικών καναλιών, ασχολείται το 99% με τον κορονοϊό. Μόνο θεματικό, Βασίλη μου, μόνο θεματικό. Και υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία δυστυχώς αφορούν την Ελλάδα. Και θέματα τα οποία αφορούν και την Τουρκία, αφορούν και θα δείτε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στα θέματα αυτά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χθες μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ενώ το μεσημέρι έγινε μια σφοδρή επίθεση για δεύτερη φορά του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας, ελάχιστα κανάλια το ανέφεραν, ενώ υπήρχαν 17 νεκροί από την πλευρά της Αρμενίας, ότι αμέσως συγκλήθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αμέσως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε, επενέβη ο Βλαντιμίρ Πούτιν και σήμερα έχουν κατά κάποιο τρόπο σταματήσει οι επιθέσεις από πλευράς του Αζερμπαϊτζάν. Να τονίσουμε, να το μάθουν και οι τηλεθεατές μας, ότι για άλλη μια φορά ο Αλιεφ με την σιωπηρή υποστήριξη του Ερντογάν και των ντρόνς, τα οποία είναι εξοπλισμένα πλέον, τα Μπαϊρακτάρ, έσπρωναν το θάνατο στα σύνορα της Αρμενίας.
Δυστυχώς όμως δεν ξέρω για κάποιους λόγους σε όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως δεν το αναφέρουν ούτε και το ραδιόφωνο ούτε και τηλεοράσεις. Σήμερα υπάρχουν σε καταστολή βέβαια αυτές οι ένοπλες επιθέσεις. Είναι η περιοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες έχουν ένα πρόβλημα μεταξύ του η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Είναι μια περιοχή η οποία αποτελεί και μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέροντος γιατί το ΜΕΝ Αζερβαϊτζάν θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής ώστε να μπορέσει να έχει τον αγώ του φυσικού αερίου να περνάει στην Ευρώπη. Τον έλεγχο του φυσικού αερίου. Έχει το μονοπόλιο και να αποκτήσει βέβαια την Αρμενία να έχει μια πρόσβαση προς το Ιράκ και να έχει και πρόσβαση με τις χερσαίες οδούς της υπόλοιπης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, Βασίλη, έρχεται να δέσει, να κουμπώσει με το σημερινό, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει αγωγός φυσικού αερίου που να ελέγχει τη ροή του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου. Είναι καθοριστικός παράγοντας και σήμερα οι Λευκορώσοι ανακοίνωσαν ότι κόβεται η ροή για τρεις μέρες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς την Πολωνία. Για ποιο λόγο? Για εργασίες, λέει, οι οποίες ήταν, δεν ήταν προγραμματισμένες, για μη προγραμματισμένες εργασίες. Και αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα. Λουκασέγκο, μετά από τις πιέσεις που δέχτηκε λόγω των που αφήνει ανεξέλεγκτες ροές των λάθρομεταναστών οι οποίοι έχουν μεταφερθεί. Ή τις πρόχνει κιόλας. Γιατί από μαρτυρίες των ίδιων των παράνομων μεταναστών είδαμε ότι, λέει, μας έβαζαν το πιστόλι στο κεφάλι ή θα φύγετε ή θα σας σκοτώσουμε. Άρα σημαίνει ότι τους πρόχνουν προς τα σύνορα να περάσουν μέσα στην Πολωνία και από εκεί να κατέβουνε. Όχι μόνο αυτό, Αντώνη και αγαπητέ κύριε Φανίδη, ότι να μην ξεχνάμε ότι η Turkish Airlines έχει κάνει μια συμφωνία με την Πελάβια, τον εθνικό αερομεταφορέα της Λευκορωσίας. Τους μεταφέρει από τις χώρες υποσαχάριας Αφρικής. Δεν δέχονται κανέναν έλεγχο, δεν μπαίνουν με κανέναν έλεγχο. Τους πηγαίνουν δηλαδή κατευθείαν από, παραδείγματος χάρη, από την Σομαλία στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη στην Λευκορωσία και μετά η Λευκορωσία τους προωθεί μέσα στην Πολωνία. Ο Λουκασέγκο είχε πει ότι θα κλείσει τον αγωγό αυτού του φυσικού αερίου. Το έκανε, βέβαια με κομψό τρόπο. Είπε ότι θα το κλείσει για λόγους συντήρησης. Αλλά έχει δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα πλέον στην Πολωνία και κατά επέκταση και στη Γερμανία. Αυτό που μου έκανε πάντως εντύπωση, Βασίλη, και αν θέλει και ο Βαγγέλης κάποια ερώτηση να κάνει, μου έκανε εντύπωση στις δηλώσεις, στην ομιλία μάλλον του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Παναγιωτόπουλου, δεν ακούστηκε ούτε μία φορά το πρόβλημα που μας δημιούργησε το ΝΑΤΟ όταν ο υβριδικός πόλεμος, μίλησε για υβριδικούς πολέμους γενικότερα, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν Ατλαντική Συμμαχία κτλ. Αλλά δεν μίλησε για τον υβριδικό πόλεμο που δέχθηκε η πατρίδα μας σε συγκεκριμένη περιοχή, μικρός χώρος, πάνω από 25-30 χιλιάδες παράνομους εισβολείς να προσπαθούν να σπάσουν την αμυντική γραμμή στις Καστανιές του Εύρου. Δεν μίλησε καθόλου. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην ξεχνάμε κιόλας ότι ποια ήταν η άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ζωζέφ Μπορέλ αμέσως σύγκλησε το Υπουργείο Εξωτερικών, την Σύνοδο, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ναι, για να επιβάλλει κυρώσεις. Ενώ εμείς για την Τουρκία έχουμε πάει 5 φορές να επιβάλλουμε κυρώσεις. Στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Δεν έγινε κανένα θέμα βέβαια ούτε για την Κύπρο, για τα λευκισμό στα Βαρόσια. Αυτό θα τα πούμε και για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στην Αγγλία σε έναν από τις τρεις εγκυέτριες δυνάμεις και δεν μίλησε καθόλου για την Κύπρο. Αλλά ας παραμείνουμε για λίγο εδώ πέρα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέει η Βαγγέλη. Πρόσεξε. Τι λέει ο κύριος Πολίτης? Ότι είναι δυνατόν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, δεν έχει ένα χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, που οι Τούρκοι, έτσι, με το απάβγασμα, την κεντρική επίθεση στον υβριδικό πόλεμο μας έκανε εδώ και 3-4, από το 15 και μετά, γιατί από το 15 και μετά υβριδικός πόλεμος υπήρχε στην Ελλάδα, έτσι, και συνεχίζει, πληροφορώ τον κόσμο, Βασίλη, συνεχίζει. Χθες είχαμε 60 παράνομους μετανάστες πάλι στη Λέσβο, αρχίζουν πάλι κύματα και έρχονται, κάνουν τις προσπάθειες. Και στη Σύμη. Ναι. Και Λέσβο και Σύμη. Και Σύμη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν μιλάει καθόλου στην ομιλία του στο καθήλυν αρμόδιο όργανο, στην Ατλαντική Συμμαχία. Τι κάνατε, ρε παιδιά? Εδώ, σωστά, κάναμε, θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Λευκορωσία.
γιατί σπρώχνει τους παράνομους μετανάστες στο έδαφος της Πολωνίας, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Εμάς που μας πολεμούσαν τόσο καιρό, γιατί δεν κάνατε κάποια προσπάθεια, γιατί δεν πήρατε μέτρα εναντίον της Τουρκίας, γιατί δεν επιβάλλατε κυρώσεις. Αυτό δεν μπορούσε να το πει εκεί πέρα, Βασίλη. Αντώνη, δεν ξέρω, δεν είναι θέμα δικό, δεν είναι θέμα δικό, μα απλώς εγώ θέλω να πω ότι για άλλη μια φορά, εγώ θα μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ό,τι βολεύει για τα θέματα της Λευκορωσίας, γιατί φοβάται μην το σκόψουν τον αγώ όπως και έγινε σήμερα, αμέσως να κάνει κυρώσεις. Όταν όμως είμαστε για τα θέματα της Ελλάδος, δεν ασχολείται καθόλου, δεν επιβάλλει καθόλου κυρώσεις και όλα τα να βάλουμε στις γαλέντες. Θα πάμε τον επόμενο. Τώρα, μάλιστα, έχουμε το Δεκέμβριο θα μιλήσουμε για την Κύπρο και τα Βαρόσια. Παρόλο που γίνει κάποιο θέμα και γίνει όχι από πλευρά την ελληνική πλευρά, έγινε από την κυπριακή πλευρά. Τέθηκε θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Πάμε, γιατί, όπως πολύ σωστά... πάμε Λονδίνο. Πήγε ο Πρωθυπουργός, επισκέφθηκε, Βαγγέλη, τον Μπόρις Τζόνσον. Μεταξύ των άλλων. Έτσι, θέματα βίζας και τα λοιπά. Λογικό είναι αυτό, διότι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον η Μεγάλη Βρετανία. Και πολιτισμού είναι. Μίλησε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν είπε τίποτα όμως, και για τα γλυπτά θα το συζητήσουμε, έτσι, θέλω να μου πεις την άποψή σου, πώς το ζήτησε, τι έδωσε, τι παραχωρεί, τι προσπαθεί να παραχωρήσει. Δεν είπε τίποτα για το Κυπριακό. Δεν είπε τίποτα. Σε μια χώρα που είναι μία από τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Για τα Βαρόσια, για την Αμόχωστο, για αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Για πες μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει κάποια εντύπωση. Σε αντίθεση με τον Μπόρις Τζόνσον, να πούμε ότι είναι μια αφιλεγόμενη προσωπικότητα ακόμη για τους Βρετανούς. Με καταγωγή, οπότε τον συμφέρει ότι είναι από την Τουρκία, από το χωριό Καλφάτ, από τον προπάπο του. Και βέβαια, όποτε τον συμφέρει πάλι για τα θέματα της Ελλάδος, ότι έχει μόνιμο σπίτι στο Πύλιο, στο Χορτό, που μένει μόνιμα πλέον ο πατέρας του εδώ και πολλά χρόνια. Είπε λοιπόν στον Μπόρις Τζόνσον, που εγώ με βρίσκει σύμφωνο σε αυτό, ότι να επισταθούν τα μάρμαρα, τα αλγίνια που εκλάπηκαν από τον Βρετανό. Βέβαια, ο Μπόρις Γιέλτσιν πέταξε την μπάλα του. Δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα του διευθυντού του μουσείου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ποτέ δεν θα επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω από εκεί που τα κλέψανε. Θα είναι σαν τις πολεμικές αποζημιώσεις των Γερμανών που ακούγονται. Δεν είπε τίποτα για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ναι, δεν λέει τίποτα τελικά. Εντάξει, δεν τον αφορώ στο θέμα των Μπόρις Τζόνσον για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Εγώ νομίζω αυτό όμως που έπρεπε να γίνει κάποια αμνία, πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει, δεν ξέρω γιατί. Τουλάχιστον στην ανακοίνωση που βγήκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, δεν αναφέρεται κάτι. Δεν έγινε καμία αμνία όσον αφορά το Κυπριακό, δεν έγινε καμία αμνία για τα Βαρόσια. Ίσως να το συζητήσει κάποια άλλη φορά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αυτή τη φορά δεν συζητήθηκε καθόλου και μάλιστα. Πρόσφερε αντί αν δοθούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω στην χώρα που τα εκλάπηκαν, να δοθεί το χάλκινο άγραμμα του Πολσιδώνα που υπάρχει στο Μουσείο του Σουνίου και η χάλκινη προμετωπίδα του Αγαμέμνονα για να τα δώσουμε στο Βρετανικό Μουσείο για αρκετά χρόνια για να μπορέσουν να τα εκλάψουν. Δανεικά και αγύριστα. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα τα δώσουμε πάντα με την καλή μας θέληση και σαν λαός που είμαστε πάντα γαλαντόμοι. Και φιλόξενοι, θα δώσουμε και το χάλκινο άγαλμα του Ποσειδώνα, θα δώσουμε και την προμετωπίδα, αλλά τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουμε στον Παρθενώνα από τους ανήκουμε. Μάλιστα. Να δούμε και λίγο την κατάσταση Σκόπια. Σκόπια. Πάμε και στα Σκόπια. Ρώτα. Ναι. Κύριε Ναύαρχε, πώς λέτε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα μετά την αύξηση της δυναμικής που έχουν τα εθνικιστικά κόμματα στα Σκόπια? Το ΒΜΡΟ, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι ενισχύεται. Θέλω να πω, αυτά τα εθνικιστικά κόμματα, ουσιαστικά, αυτό το οποίο θέλουν είναι να βγάλουν το Βόρεια από τη Μακεδονία και να μείνει το Μακεδονία. Όχι πως η συνθήκη των Πρεσπών πλέον δεν είναι άκυρη για άλλους λόγους. Αυτοί κάθε τρεις και λίγο την έχουν καταπατήσει πάρα πολλές φορές. Ήθελα να μου πείτε την εκτίμησή σας, πώς πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα κινηθούμε και εμείς έτσι ως χώρα, αλλά και τι πρέπει να γίνει ώστε εμείς τελικά να είμαστε κερδισμένοι και όχι χαμένοι όπως συμβαίνει κάθε φορά.
Επειδή το παρακολουθώ πολύ, εκ του σύνεκη στο θέμα του Σκοπίου, επειδή έτυχε να ήμουν το 1991 επί 6 μήνες ο παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν είχαμε κλείσει τα σύνορα στα Σκόπια, ξέρω πάρα πολύ καλά την ιστορία και πώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία που προσπαθούσαν οι Αμερικάνοι να δώσουν έναν όνομα. Το λυπηρό για μένα είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα ότι η Ελλάδα να παρακαλάει τους Αμερικανούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουν να πείσουν όλη τη διεθνή κοινότητα, ώστε να συνεχίσει αυτή για μένα κατάφτυξη συμφωνία των Πρεσπών που την ονομάσαμε Βόρεια Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή ο ΖΑΕΦ βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το Εθνικιστικό Κόμμα, το ΔΕΜ Ρόβο, πρόσκειται πολύ στους Βουλγάρους με τον κύριο Μητσόσκι. Δεν δέχεται την συμφωνία των Πρεσπών. Και όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Φανίδη, δεν είναι ότι θέλει να την καταργήσει, θέλει να ονομάζονται μόνο Μακεδονία. Αυτά πρέπει να τα πάρουμε όμως σε συνέχεια με αυτά που γίνονται και στην Βουλγαρία. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, έχουμε εκλογές που πέφτουν οι κυβερνήσεις. Από την Βουλγαρία δεν έχει βγει ακόμη σταθερή κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα ασταθές περιβάλλον και στην Βουλγαρία και στα Σκόπια. Να τονίσουμε και στους τηλεθεατές μας ότι τα Σκόπια είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει υποβάλει βέτο για τη μη εισοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιέζουμε εμείς τον να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταφέραμε να την βάλουμε μέσα στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια για λόγους που πιέζουν οι Αμερικανοί να τον έχουν σαν προμετωπίδα της άμυνάς τους εναντίον της Ρωσίας και της Σερβίας. Εμείς τώρα όμως είμαστε η χώρα που αντί πρέπει να πούμε όχι να μπουν τα Σκόπια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε αγώνα, πιστέψτε με την εξωτερική μας πολιτική, να βάλουμε τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία μέσα σαν την 21η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, Βασίλη. Έτσι ακριβώς όπως είναι τα είπες. Κάνουμε αγώνα για να τους κρατήσουμε στη ζωή. Τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία θα κάνουμε μια μέρα μια ειδική εκπομπή, φλέγονται. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κόσοβο και Σκόπια και Αλβανία μέσα. Υπάρχει ένα τεράστιο στα Δυτικά Νότιο-Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί, σε εκείνο το σημείο το οποίο συναντώνται οι μεγάλες δυνάμεις, η κάθε μία βέβαια για οικονομικούς σκοπούς δικούς της, Αμερική, Κίνα, Ρωσία και Γερμανία. Εκεί μέσα έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είπαμε αρκετά πραγματάκια. Το θέμα είναι να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς του λένε και τι ακριβώς πρέπει να ξέρει. Και όχι να πηγαίνουμε γενικώς ο καθένας ό,τι θέλει. Ένα τελευταίο από Αντώνη, είπες κάτι πολύ σωστό, την Κίνα. Η Κίνα είναι ένας που δεν θέλει να γίνει η Συμφωνία των Πρεσπών. Και ο λόγος είναι ότι έχει τα λιμάνια όπως έχει αυτή τη στιγμή τον Πειραιά, έχει και τη Σβάνα στη Βουλγαρία και πιέζει να μην τα Σκόπια αποδεχτούν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει βγει το National Geo στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ και μετά από τις διάφορες δηλώσεις που είχε και ο Ερντογάν και ο Ακάρ και ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος, πιστεύω ότι ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ήρεμος όπως ήταν το καλοκαίρι. Θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη, πολύ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Πιλότε των ελικοπτέρων μαζί χρόνια. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Νομίζω ότι καταλάβατε αρκετά πράγματα από αυτά που είπαμε. Το πρώτο μέρος, νομίζω, ήταν ξεκάθαρα τα δικά μας θέματα. Το άλλο ήταν εθνικά θέματα τα οποία θα τα αναλύουμε σιγά σιγά, διότι η περιοχή μας φλέγεται. Φλέγεται και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι καθόλου. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Να χαιρετήσουμε, γιατί να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και σήμερα κοντά μας. Την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, 8 με 9 θα είμαστε πάλι κοντά σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.